παιχνίδι θα ξεκινήσει με την ομάδα της Λεμεσού. Ωραία η πάσα στον Χριστοφίδη. Αυτός κλείνεται, αλλά θα κάνει το σουτ και 2-0. Με τον Χριστοφίδη να βάζει το πρώτο καλάθι. Θέλει να βρει χαμηλά το Χριστοφίδη. Χριστοφίδη θέλει να ισοφαρίσει με το ταμπλό. Και θα το κάνει. Κάνει το 10-10 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Τρέχει η ομάδα της Λευκοσίας για να σκοράρει και να πάει αυτή στο 13ο με το προβάδισμα. Να δούμε αν θα το καταφέρει. Θα το καταφέρει με τον Νικολάου. Φτάνει στους 8 πόντους. 19-20. 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση της ομάδας Λεμεσού. Χριστοφίδης σουτάρει άστοχα. Η Μάρκου είναι εκεί, η οποία θα ισοφαρίσει. 26-26. Η Μαρία η Μάρκου μίλησε την κατάλληλη στιγμή για την ομάδα του Απόλλωνα. 5 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Θεοχάρους. Πάσα και καλάθι. Ακόμα ένα καλάθι από τον Νικολάου και της παράτασης. Να δούμε αν ο Απόλλωνας έχει απάντηση. Εδώ ο Λαζάρου αστοχή, αλλά με δεύτερη προσπάθεια θα μειώσει σε 28-32. Λαζάρου φτάνει τους 8 πόντους. Λαζάρου. 42 δευτερόλεπτα για το τέλος της παράτασης. Λαζάρου σουτάρει και στοχή. 32-32. Να λοιπόν, Ιωάννου. Ιωάννου περιμένει τον Λαζάρου. Δεν θα του δώσει μπάλα. Θα συνεχίσει ο Ιωάννου. Βρίσκει και διάδρομο. Θα περάσει ωραία στο Λαζάρου τώρα. Όμως χάνεται η ευκαιρία. Μάρκο έχει πάρει το rebound. Θα βάλει αυτή το καλάθι. 36-32. Καλή άμυνα εδώ της ομάδας Λευκοσίας. 16-35 για το τέλος. Θέλει καλάθι η ομάδα της Λευκοσίας για να πάρει το κύπελο. Αλλιώς θα το πάρει η ομάδα της Λεμεσού. Για να δούμε. 12 δευτερόλεπτα. Θεοχάρους. Θα περάσει, ξεμαρκάρεται εκεί και σκοράρει. 36-37. Απομένουν 5-53 για το τέλος. Σε αυτό το πολύ ωραίο τελικό. Λαζάρου θα βγάλει έξω στον Ιωάννου, ο οποίος κόβεται. Η μπάλα στα χέρια του Χριστοφόρου, τέλος. Και το κύπελο στην ομάδα της Λευκοσίας. Νικοσία Team Rollers θα κατορθώσει να πάρει τον τίτλο του φιναλίστ στον αρχηγό του Απόλλωνα, τον κύριο Ιωάννου. Του Χάρη Θεοχάρους θα σηκωθεί ψηλά. Συγχαρητήρια λοιπόν στην ομάδα Νικοσία Team Rollers για την κατάκτηση του κυπέλου 2016-2017.